Επιβεβαιώθηκαν οι φόβοι της Δημοτικής Αρχής Φεστού, κατοίκων και επαγγελματιών της ευρύτερης περιοχής Μεσαράς. Μέχρι τα τέλη Αυγούστου ο δρόμος Μεσαράς θα παραμείνει κλειστός για τις αναγκαίες εργασίες στο σημείο της μεγάλης κατολίσθησης και με ανοιχτό το ενδεχόμενο να υπάρξουν και νέες καθυστερήσεις στην περίπτωση που δεν υπογραφεί άμεσα η σύμβαση του νέου έργου. Αναμένουμε την διάθεση επίστωσης προκειμένου να εκκινήσει η διαδικασία της κατεπίκουσας ανάθεσης των εργασιών. Αυτή η διαδικασία, όπως ανέφερε και ο κύριος Υφυπουργός στη Βουλή, αναμένεται να γίνει μέσα τον Ιούνιο. Άρα, μετά την εκκίνηση αυτής της διαδικασίας, εκτιμούμε περίπου ένα δίμηνο. Εφόσον η σύμβαση λοιπόν γίνει μέσα με τέλος Ιουνίου, συν δύο μήνες. Άρα, πάμε μέσα με τέλος Αυγούστου. Τη δυσαρέσκειά του για τις εξελίξεις εκφράζει ο Γρηγόρης Νικολιδάκης, λέγοντας ότι χάθηκε το φετινό καλοκαίρι. Αυτό είναι ξεκάθαρο. Τέλη Αυγούστου έχουμε χάσει όλη την καλοκαιρινή σεζόν. Έχουμε πει ότι γινόταν προσπάθειες και συνεχίζεται να γίνονται προσπάθειες για αναβάθμιση στην παραλία μας, για αναβάθμιση στα τουριστικά καταλήματα, για μια αύξηση του τουρισμού στην περιοχή μας και από τουρισμό από τα άλλα μέρη της Κρήτης. Αυτή τη στιγμή όλα αυτά πολύ φοβάμαι ότι θα μπλοκάρουν και θα υπάρχει μια πτωχική πορεία. Δεν μπορούμε να το δεχτούμε αυτό το πράγμα. Τα νέα δεδομένα προκαλούν νέο κύκλο αντιδράσεων και ενώ είχε προηγηθεί το καμπανάκι του κινδύνου, το οποίο έκρουαν πριν από έναν μήνα δήμαρχος Φεστού και κάτοικοι της περιοχής στο πλαίσιο κινητοποίησης στο παλιό οδικό δίκτυο στο ύψος του Καστελίου. Να επισπεύσουν τις διαδικασίες γιατί η Μεσαρά δεν αντέχει άλλο εμπεγμό. Είναι τραγική κατάσταση και πρέπει επιτέλους να πάρθουν αποφάσεις για να ξεκινήσει να φτιαχτεί ο δρόμος. Άμεσα επηρεάζει και τον πρωτογενή τομέα, διότι έχουμε τη μεταφορά μεγάλων ποσοτήτων προϊόντων από την Μεσαρά προς το λιμάνι του Ηρακλείου. Σίγουρα επηρεάζει και τον τουρισμό, διότι πάρα πολλοί κόσμος που θέλει να κατέβει κάτω το σκέφτεται. Νομίζω ότι είναι ένα θέμα το οποίο θα πρέπει να λυθεί άμεσα. Εδώ και τρεις μήνες ο δρόμος της Μεσαράς παραμένει κλειστός για τα οχήματα, με τα προβλήματα να συνεχίζονται στη διακίνηση των αγροτικών προϊόντων από το παλιό οδικό δίκτυο, με τις συνέπειες να είναι σύντομα ορατές και στον τουριστικό τομέα. Άρα χάθηκε το καλοκαίρι για τη Μεσαρά. Προσπαθούμε να κερδίσουμε τουλάχιστον ένα τμήμα του καλοκαιριού, λαμβάνοντας υπόψη ότι και η τουριστική περίοδος στην Κρήτη είναι κάπως διευρυμένη. Οι εργασίες που γίνονται είναι πάρα πολύ σοβαρές, μιλάμε για πασαροστοιχίες. Αν δεν αντιστοιχθεί ο δρόμος όπως πρέπει, δεν ικανοποιούνται οι συνθήκες ασφάλειας. Γι' αυτό σας είπα, ενώ το συνολικό έργο είναι περίπου 8 μήνες, ο προαπαιτούμενος χρόνος για τις βασικές εργασίες είναι 2. Για μας είναι πάρα πολύ άσχημη αυτή η εξέλιξη. Πιστεύω ότι θα πρέπει και ο κύριος Αγαπάκης και οι μηχανικοί να κάνουν τα αδύνατα δυνατά ο δρόμος να ανοίξει όσο πιο σύντομα γίνεται.